Από νωρίς το πρωί βρέθηκε στο κέντρο υγείας Ηράκλειας ο Τάσος Χατζηβασιλείου. Ως ερέος βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας συνομίλησε με τους γιατρούς και τους νοσηλευτές, καθώς το κέντρο υγείας είναι εμβολιαστικό κέντρο στην περιοχή. Πάντως είναι αλήθεια που πάει πάρα πολύ καλά. Και θέλω να σας πω το εξής. Συνδυαστικά με τη ΔΥΠΕ, δεν υπάρχει security πάλι στο κέντρο υγείας. Ήρθαν έτοιμα, όμως ο κ. Χαρδαλιά εχθές. Κάνουν προσπάθεια από την 1η Ιουνίου να έρθει. Γιατί η Ηράκλεια είναι πολύ secure. Ακριβώς. Ενώ πήρε την τρίτα όλη. Ακριβώς. Το ζήτησα από τον Υπουργό, νομίζω ότι μέχρι την τρίτα το έχουμε καταφέρει. Εντάξει, ωραία, ωραία. Νομίζω ότι θα είναι καλό για να αισθάνεται ότι υπάρχει μια σειρά. Και μια ασφάλεια. Καλή επιτυχία, καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Συγχαρητήρια. Πάρα πολλά σα έχει βάλει. Από ό,τι βλέπω. Μια γυναίκα από ό,τι βλέπω μπορεί να βάλει σειρά όμως. Είναι πολύ υπεύθυνη και πολύ συνεπή. Πηγαίνουμε σε όλα τα καλά. Με ασφάλεια που όμως κάνει εμβόλιο. Έχουμε περάσει, είμαστε, έχουμε φύγει για τα 5 εκατομμύρια που ήταν ένα ψυχολογικό θεσμό πολύ σημαντικό για μας. Πάρα πολύ καλά. Πόσοι πολλοί στην ημέρα κάνετε εδώ περίπου. Εμείς κάνουμε τώρα 90 λεπτά. Μία γραμμή έχουμε, αλλά 90 φάιζε. Και από ακυρώσεις. Δεν έχουμε, όχι. Είμαστε καλά. Εμείς είμαστε με τη φάση σχεδόν 100% σχεδόν. Πάρα πολύ καλά. Πολύ καλά. Ο κύριος Χατζηβασιλείου διαπίστωσε ότι ο εμβολιασμός προχωρά κανονικά στην Ηράκλεια και όλα βαίνουν καλώς. Είχα τη χαρά σήμερα να επισκεφθώ την Ηράκλεια, την αγορά της Ηράκλειας, συνομιλήσω με εκατοντάδες συμπολίτες μου, αλλά και να βρεθώ στο κέντρο υγείας Ηράκλειας για να μιλήσω με τους γιατρούς, τον νοσηλευτικό προσωπικό, αλλά και με τους ανθρώπους του εμβολιαστικού κέντρου. Ενημερώθηκα ότι η πόρτα του εμβολιασμού στην Ηράκλεια πηγαίνει εξαιρετικά καλά. Η ανταπόκριση του κόσμου της περιοχής είναι πάρα πολύ μεγάλη, πράγμα σημαντικό. Έχουμε περάσει άλλωστε το ψυχολογικό φράγμα των 5 εκατομμυρίων εμβολιασμών στη χώρα μας και οδεύουμε για τον επόμενο στόχο. Πράγμα που μας γεμίζει με αισιοδοξία ότι σύντομα μπορούμε να χτίσουμε το αναγκαίο τείχος ανοσίας. Τον κύριο Χατζηβασιλείου συνόδευσε στην επίσκεψή του ο ανεξάρτητος δημοτικός σύμβουλος Ηράκλειας, κύριος Χρήστος Χασάπης, προκειμένου να τον ευχαριστήσει για την έλευση security στο κέντρο υγείας. Πρόκειται για προσωπική παρέμβαση του ΣΕΡΕΟΥ βουλευτή μετά από συνάντηση που είχε με τον υφυπουργό πολιτικής προστασίας κύριο Χαρδαλιά τις προηγούμενες μέρες. Πάντως είναι αλήθεια που πάει πάρα πολύ καλά. Και θέλω να σας πω το εξής. Συνδυαστικά με τη ΔΥΠΕ, δεν υπάρχει security πάλι στο κέντρο υγείας. Ήρθαν έτοιμα, όμως ο κ. Χαρδαλιά εχθές. Κάνουν προσπάθεια από την 1η Ιουνίου να έρθει. Γιατί η Ηράκλεια είναι πολύ secure. Ακριβώς. Ενώ πήρε την τρίτα όλη. Ακριβώς. Το ζήτησα από τον Υπουργό, νομίζω ότι μέχρι την τρίτα το έχουμε καταφέρει. Εντάξει, ωραία, ωραία. Νομίζω ότι θα είναι καλό για να αισθάνεται ότι υπάρχει μια σειρά. Και μια ασφάλεια. Καλή επιτυχία, καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Για το ΔΕ Κέντρο Υγείας Ηράκλειας είμαι στην ευχάριστη θέση να ενημερώσω τους ανθρώπους εδώ ότι σε συντονισμό με τον κύριο Χαρδαλιά, τον αρμόδιο Υπουργό Πολιτικής Προστασίας, εργαζόμαστε ούτως ώστε τις επόμενες ημέρες να έρθει ένας υπάλληλος security στο κέντρο υγείας, στο εμβολιαστικό κέντρο, ούτως ώστε να είναι εξασφαλισμένη η τάξη και η σωστή λειτουργία του εμβολιαστικού κέντρου εδώ στην περιοχή της Ηράκλειας. Για άλλη μια φορά, θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Χαρδαλιά, που πάντοτε ακούει με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και φροντίζει για τα προβλήματα της περιφέρειας.